Πλέον έχει γίνει θεσμό αυτή η πρωτοβουλία που ανέλαβαν τα επιμελητήρια τη Πελοπονίσου. Ο πρόεδρο Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα Πελοπονίσου, Βασίλη Παγόνη, μα ενημέρωσε για την Πελοπόννησο Έξπο που θα πραγματοποιηθεί τι επόμενε ημέρε στην καρδιά τη Αρκάδικης Πρωτεύουσα. Θα γίνει φέτο, όπω είπατε πολύ σωστά, στην Τρίπολη, στο κτίριο ΓΕΑ yeah, τη ΒΠΕ τη Τρίπολη, από τι 10 μέχρι τι 14 του Απριλίου. Ε, και... Ε, επίσης θεσμός είναι και η παρουσία της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε αυτή την έκθεση μιας και η Ομοσπονδία μας είναι ή κατεξοχήν εκπρόσωπο τη επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα τη μικρή επιχειρηματικότητα τη Πελοποννήσου, έτσι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μακριά από ένα τέτοιο σημαντικό γεγονό για την επιχειρηματικότητα τη Πελοποννήσου. Θέλω επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το επιμελητήριο τη Αρκαδία, το οποίο με πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Τρουπή μα παραχώρησε ένα περίπτερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τι δράσει και τι ενέργειε που κάνει μας, όπως επίσης όπω επίση τι δράσει και τι ενέργειε των εμπορικών συλλόγων σε όλη την Πελοπόννησο που εκπροσωπούμε και βέβαια τι επιχειρήσει. Κυρίω αυτό είναι, έχει τη μεγαλύτερη σημασία, τι επιχειρήσει τη Πελοπόννησου. Ο κύριο Παγώνης στάθηκε σε ευκαιρίε που θα προκύψουν για του επιχειρηματίε που θα δώσουν δυναμικό παρόν μια πρώτη τάξη ευκαιρία πρώτα απ' όλα το καταναλωτικό κοινό της Πελοποννήσου να γνωρίσει τις τοπικές επιχειρήσεις. Δεύτερον είναι ένα φόρουμ, αν θέλετε, ζήμωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού, έτσι ώστε να εμπεδοθεί και λίγο ακόμα περισσότερο το η πεποίθηση ότι πρέπει να, να προτιμούμε την τοπική μας αγορά γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καθώς οι επιχειρήσεις που είναι δραζόμενε στην Πελοπόννησο δεν είναι για κανένα λόγο παρά για να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό της περιοχής ως εκ τούτου αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό και να στηριχθούν δεδομένου βέβαια του ότι είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το περιβάλλον και συνεπώς και η ποιότητα των προϊόντων αλλά και οι τιμές είναι σωστές.